Λοιπόν, επίσης είχαμε στην Οδό Λίδρας από Αλλοδαπό αυτή τη φορά επίθεση εναντίον αστυνομικών, τους οποίους μάλιστα και τραυμάτισε, όπως αναφέρει το αστυνομικό δελτίο. Ναι, ήταν μια καταγγελία που είχαμε δεχθεί χθες το μεσημέρι, όπου σε ένα υποστατικό συγκεκριμένα υπάλληλος είχε καλέσει την αστυνομία, εφόσον ένα πρόσωπο συμπεριφερόταν με τέτοιο τρόπο, προκαλούσε φασαρία και οχλαγωγία. Τα μέλη της αστυνομίας αρχικά είχε ανταποκριθεί στο σημείο, όπου όταν το μέλος μας τον κάλεσε να ηρεμήσει, φαίνεται να επιτέθηκε στο μέλος μας και να το χτυπήσει αρχικά στο χέρι. Έγινε προσπάθεια για τη σύλληψη του, ενώ άμεσα είχαν αφηχθεί στο μέρος και άλλα μέλη της αστυνομίας για να βοηθήσουν το μέλος μας, το οποίο ανταποκρίθηκε την πρώτη στιγμή. Φαίνεται ότι μετά από αρκετές προσπάθειες έγινε κατορθωτή η σύλληψη του προσώπου αυτού, εφόσον χτύπησε και δεύτερο μέλος της αστυνομίας στο πρόσωπο. Όπως έχω πει, συνελήφθη αυτό το φοροαδίκημα, ενώ από εξετάσεις που έγιναν διαπιστώθηκε ότι το πρόσωπο αυτού ηλικία 22 ετών, ο οποίος είναι αλλοδαπός, διαμένει παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, οπότε προχωρήσαμε στη σύλληψη και για αυτά τα αδικήματα και θα γίνουν όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται ακριβώς για την απέλαση και του ίδιου προσώπου αυτού. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα άλλο...